Πω, τι είναι αυτή ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Καλώς το. Όπα. Σταύρος, εθνικός, από Πάτρα και Everton. Έτσι, Αθηναίος, σπουδάζει Πάτρα. Γεια σου ρε Σταύρο, πάμε. Κανένας νορμάλ. Έλα φίλε. Ράπο, ο Γρηγόρης έχει πληροφορίες, θα πάει στην κηδεία του Kobe Bryant να πιει κονιάκ. Όχι ρε φίλε. Τον ήξερε το μακαρίτι ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης αν ήξερε το σκορεμένο που έπεσε με το ελικόπτερο. Έλα, κρύο. Ο Γρηγόρης το παιδί ο Μπάκας εδώ. Ο κόκκινος. Α, ο κόκκινος. Σου δεν λέει ο Γρηγόρης, δεν είπε τίποτα για το. Εσύ τι πιστεύεις, τον ήξερε ή δεν τον ήξερε. Προσωπικά τον Kobe Bryant. Ο κόκκινος, δύο όλα πιθανό. Μπορεί φίλε. Αφού ξέρει το πρίγκιπα κάτι, γιατί να μην ξέρει το Kobe Bryant. Κύριε Γιάννη, να σε ρωτήσω και σένα κάτι. Ρώταμε. Πώς νιώθεις που είναι τρεις βασικοί παίκτες του Ολυμπιακού Μουσουλμάνι. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Ενώ τα πιστεύω στα πολιτικά και τα θρησκευτικά έναντι τα ομαδικά πιστεύω. Ναι. Μουσουλμάναρι. Είμαι αντιμουσουλμάνος, το έχω πει αυτό. Το και, ξέρω, πώς νιώθω, γι' αυτό και δεν είμαι ρατσιστής. Ναι. Έχω τις αντιρρήσεις μου, αλλά τι να κάνουμε. Έχω πει ότι ο πρόεδρος που πληρώνει σου λέει: εγώ αυτόν θέλω να πάρω. Εγώ τι να του πω, μην τον πάρεις. Άρα τα λεφτά κοιτάει και ο κύριος Γιάννης. Δεν κοιτάω τα λεφτά. Δεν κοιτάω, βέβαια. Δεν κοιτάω. Πρέπει να πάρει και πάρει τον Ντάμπι Καλαμπούρη φέτος. Τι να κάνω. Εγώ είπα ότι μπορούσε να πάρει παίχτες που να μην είναι μουσουλμάνοι. Γιατί εκτός των άλλων επί του σοβαρού έχουμε και πρόβλημα με τα ραμαζάνια με το ένα. Ο άλλος είναι νηστικός εκεί πέρα μια εβδομάδα. Τι μπάλα να παίξει. Ούτε νερό δεν τους αφήνει ο παλιοκερατάς αυτός να πιούνε. Ούτε νερό. Λοιπόν. Εσένα τι σ' αφήνει. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Εσένα η δικιά σου η θρησκεία τι σ' αφήνει να κάνεις. Τα πάντα. Σ' αφήνει να λες ψέματα. Όχι. Έτσι ρε μαλάκα. Εθέρας ρε μαλάκα. Να κάνεις σεξ σε μια γυναίκα. Βεβαίως. Σ' αφήνει. Ναι. Προγαμείο σεξ σ' αφήνει να κάνεις. Άλογο ρε μαλάκα, άλογο, γάμα, γάμα. Μείωση αυτό, απλά αμαρτά, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Εντάξει, σου λέει κάνεις αμαρτία, αλλά δεν πειράζει, πας και εσύ. Άμα κλέψεις λίγο σ' αφήνει, όχι. Όχι, γιατί να κλέψεις. Άμα πας στον παπά στο γυροκομείο, άμα δεν έχει σύνταξη, σ' αφήνει. Γιατί να τον πας στο γυροκομείο. Γιατί άμα είναι φτωχός, γιατί πού να τον πας. Στο σπίτι σου θα τον κρατήσει. Πώς, άμα η γυναίκα δεν τον θέλει. Μα λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Βρέα, τι λέγανε, τι γίνεται. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ ξέρω ότι οι γονείς μου, ο ένας ο πατέρας μου πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό μου και η μάνα μου πέθανε στα χέρια μου. Εγώ την έτρεχα. Σε ηλικία. Και ο αδερφός μου πήρε την περιουσία. Γάμα, γάμα, λιοντάρι τους γάμαγες. Καριόλι! Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.